Είδαμε κυρίες και κύριοι το ρεπορτάζ από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας. Η υψηλή τόνη μεταξύ Γιάννη Κιωσέ και Θωμά Μάνου για το θέμα της δημιουργίας ενός ενίου κέντρου επιχειρήσεων στη ΖΕΠ στην Κοζάνη. Θα πάμε να το δούμε το θέμα της αντιπαράθεσης, αλλά και φυσικά ποια ήταν τα καυτά θέματα που αφορούν και απασχόλησαν την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, και την πολιτική επικαιρότητα. Με τον κύριο Ιωάννη Κιωσέ, Περιφερειακό Σύμβουλο Δυτικής Μακεδονίας, Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και πρώην Αντιπεριφερειάρχη Νομάρχη της Φλόρινας, για να τα δούμε αναλυτικά. Κύριε Κιωσέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βακρατζάκη, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Εντάξει, είναι λίγο ασυνήθιστο, να το πω έτσι, να υπάρχει έτσι μικροαντιπαράθεση πάντα συμβούλων της συμπολίτευσης σε ένα δήμο ή σε μια περιφέρεια. Το είδαμε εσάς, όχι σε μια κατάσταση τραγική, αλλά σε υψηλούς τόνους για το θέμα της δημιουργίας ενός ενιαίου κέντρου επιχειρήσεων στη ΖΕΠ στην Κοζάνη. Υπήρχε μια αντιπαράθεση δική σας με τον Θωμά Μάνου, του Θωμά Μάνου μαζί με εσάς. Για πείτε μας λίγο, και μετά να έρθω στα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής. Ποιες είναι οι διαφωνίες σας με τον συνάδελφό σας, Περιφερειακό Σύμβουλο της Καστοριάς, τον κύριο Μάνο? Πρώτα απ' όλα, κύριε Βακρατζά, να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να επικοινωνήσουμε με τους συμπολίτες μας. Να σας ευχαριστήσω επίσης για τη δυνατότητα το να εκθέσουμε μέσω της εκπομπής και του καναλιού σας τις απόψεις και τις θέσεις μας. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαρακοστής και με υγεία να πορευτούμε προς το Άγιο Πάσχα. Η αντιπαράθεσή μας με τον κύριο Μάνο βέβαια υπήρξε με αφορμή το γεγονός ότι η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς θέλησε να περάσει σε κάποιον κωδικό την προμήθεια κάποιων GPS τα οποία θα τοποθετηθούν στα οχήματα στο στόλο της ΠΕ Καστοριάς όπως και στους υπόλοιπους στόλους υπηρεσιακών οχημάτων υπάρχουν, για να είναι δυνατή ως ο έλεγχος και η καταγραφή ανά πάσα στιγμή το που βρίσκονται τα οχήματα και ποια εργασία εκτελούν, ναι. Εν πάση περιπτώσει να είναι εύλογη και σωστή εντός εισαγωγικών η παρακολούθηση με την έννοια της γνώσεως το που εργάζονται και κατά πόσον εργάζονται. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια βέβαια εδώ να διευκρινίσω ότι τα ίδια μηχανήματα τοποθετούνται και στα οχήματα τα οποία μισθώνει κατά τη χειμερινή περίοδο για τον αποχιονισμό η εκάστοτε περιφερειακή ενότητα της περιφέρειάς μας αλλά και η έδρα. Η διαφωνία μας ξεκίνησε από το ποσόν αλλά και από τη δυνατότητα το να γίνεται, μάλλον από το πρόβλημα το να γίνεται μεμονωμένα για κάθε περιφερειακή ενότητα η προμήθεια και όχι συγκεντρωτικά σε επίπεδο περιφέρειας που θα έπρεπε να γίνεται. Και εκεί βέβαια εγώ έθεσα το ερώτημα ότι θα έπρεπε ο έλεγχος να γίνεται αφενός μεν σε πρώτο βαθμό από την περιφερειακή ενότητα, αφετέρου από την περιφέρεια, από την έδρα, ναι. Σε ό,τι αφορά από τον έλεγχο εργασιών, με την έννοια από τον συντονιστή της πολιτικής προστασίας που πρέπει να υπάρχει σε κάθε περιφέρεια. Μάλιστα. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι η διαφωνία μας με τον κύριο Μάνο είναι, ο οποίος προφανώς θέλησε να υπερασπιστεί τη θέση της χωρικού αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καστοριάς, της κυρίας Κοζατσάνη, σεβαστό και αυτό, ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα, ότι μπορούν να παρακολουθούνται κλπ. Ποια είναι η άποψή του σεβαστή. Εκείνο το οποίο όμως ο κύριος Μάνος επεσήμανε είναι ότι δεν γνώριζα εγώ. Επιτρέψτε μου εδώ να πω και θα είναι για μένα και χαρά και ευχαρίστηση αλλά και τιμή να βρεθούμε αν θέλετε σε μια διαζώση συνάντηση με τον κύριο Μάνο στο κανάλι σας για να εκθέσει ο καθένας μας με στοιχεία τις απόψεις του. Εδώ για να μην σας κουράσω. Μιλήσατε στις συνεδρίες και είπατε ότι υπάρχει συντονιστής πολιτικής προστασίας σε άλλες περιφέρειες. Ισχύει αυτό? Εδώ στη Δυτική Μακεδονία αυτό ακριβώς θα σας κατέθεσα. Τα οποία τελικά δεν ισχύουν. Ο κύριος Αμαραντίδης Μάκης, ο οποίος είχε αναλάβει αλλά είχε παραιτηθεί γιατί υπήρχαν κάποια ζητήματα και στην πορεία είχε ακουστεί τώρα τελευταία, να θυμίσουμε κάποια δημοσιεύματα, το όνομα του αεροπόρου, του συνταξιούχου αεροπόρου του κύριου Σαββίδη. Τελικά δεν έχει περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συντονιστή πολιτικής προστασίας. Υπάρχει σε άλλη περιφέρεια ή δεν υφίσταται πλέον η θέση? Κύριε Βακρατζά, ακριβώς ό,τι θα ξεκινούσα την απάντηση στο ερώτημα που με θέτετε επακριβώς. Μάλιστα. Με το νόμο 4662 του 2020, όταν ήταν ο νυν υφυπουργός ο κύριος Χαρδαλιάς, ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Με αυτόν τον νόμο λοιπόν καθόρισε ότι σε κάθε περιφέρεια, στις 13 περιφέρειες της πατρίδας μας, θα πρέπει να υπάρχουν συντονιστές των περιφερειών, οι οποίοι σε ένα συντονιστικό κέντρο, το οποίο ήδη να το είναι εγκύτερον της έδρας της περιφέρειας,
θα μπορούν να ελέγχουν, να συντονίζουν, να παρακολουθούν και να κατευθύνουν σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης τα μέσα, οτιδήποτε, είτε υπηρεσιακά είτε αυτά που μισθώνει, και κυρίως να συντονίζουν τις υπηρεσίες ελάσπυρος, βεστική, στρατό που εμπλέκεται και ούτω καθεξής. Να σας κάνω λοιπόν γνωστό ότι ξεκινώντας από την εξανατολών περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συντονιστής είναι ο αντιστράτηγος κύριος Πρόδρομος Φωτακίδης, έχω και το τηλέφωνο του αν θέλετε, συντονιστής πολιτικής προστασίας, με τον, και μάλιστα ήταν και υποψήφιος με τον Περιφερειάρχη τον κύριο Μέτιο. Στην γειτονική Θεσσαλία είναι ο υποστράτηγος της πυροσβεστικής κύριος Μιχαλάκης, ο οποίος βέβαια ανέλαβε καθήκοντα, ακολούθως άλλαξε, ήταν μάλλον ο πρώτος, και από 28 Δευτέρου του 2023 νέος συντονιστής είναι ο υποστράτηγος Ευάγγελος Φαλάρας. Μάλιστα. Στο Βόρειο Αιγαίο είναι ο αντιστράτηγος Λευτέρης Παπαϊωάννου. Έχω όλα τα στοιχεία, αν θέλετε, κύριε Βακρατζά, και τα τηλέφωνα τα προσωπικά των ιδίων, αλλά και τα υπηρεσιακά. Άρα στη Στερεά Ελλάδα είναι ο κύριος Καραμπέτσιος. Στην Κρήτη είναι ο αντιστράτηγος της αστυνομίας Παραβολιδάκης Μανώλης και ούτω καθεξής. Άρα υφίσταται η θέση. Εμείς και... εδώ γιατί, ποιο είναι το πρόβλημα? Βγήκε άγωνη η θέση, υπήρχαν ζητήματα με την προκήρυξη κλπ. Κύριε Βακρατζά, σας είπα, ο νόμος 4662 του 2020 που προέβλεπε τα συντονιστικά κέντρα ανά περιφέρεια και τους συντονιστές ισχύει, δεν έχει καταργηθεί. Τώρα, στο ερώτημα που μου απαντάτε γιατί δεν υπάρχει στην περιφέρεια, ίσως θα πρέπει να σας απαντήσει ο κύριος Μάνος γιατί δεν υπάρχει. Όχι, θα καλέσουμε κάποια στιγμή τις επόμενες μέρες τον κύριο Μάνο. Ευχαρίστως. Να είμαι και εγώ παρόν. Αυτό θα απαντήσει ο κύριος Μάνος και ο κύριος Περιφερειάρχης. Το γιατί δεν έχουμε εμείς. Εγώ δεν το γνωρίζω. Ωραία. Εκείνο το οποίο εγώ επισημαίνω και το λέω και αυτή τη στιγμή με τα λόγου γνώσεως είναι ότι είναι ένας θεσμός που προβλέπεται, που θα έπρεπε να υπάρχει. Και σωστά αναφέρατε, αν θέλετε, εγώ από διακριτικότητα δεν θα ήθελα να αναφερθώ, ότι όταν πρωτοανέλαβε η νέα Περιφερειακή Αρχή, αρχές του 20 ανέλαβε ο κύριος Αμαραντίδης, ο στρατηγός απόστρατος της Ελλάς, συμπατριώτης μας Δυτικομακεδόνας, ο οποίος ακολούθως για καθαρά δικούς του προσωπικούς λόγους που δεν γνωρίζω, παραιτήθηκε. Ναι. Έδειξε εξέφραστο ενδιαφέρον για την θέση, είπατε, ο αξιωματικός εν αποστρατεία κύριος Σαββίδης Αντώνιος, ο οποίος δεν είναι αεροπόρος, είναι του στρατού ξηρά αξιωματικού. Ναι, μπορεί να μπερδέψω αλλά εγώ. Ναι, ναι, ήταν υπηρέτησε στην αεροπορία στρατού, ήταν χειριστής ελικοπτέρων. Ωραία. Του οποίου το ενδιαφέρον κατέθεσε και αίτηση, μίλησε με τον κύριο Περιφερειάρχη που ήταν ο καθήλυνα αρμόδιος και έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτε. Μάλιστα. Ούτε ο ίδιος έχει λάβει κάποια συγκεκριμένη απάντηση, ούτε έχει δοθεί κάποια επεξηγηματική λεπτομερής. Όχι, μπαίνουμε σε αυτό για να το κλείσω. Όχι, μπαίνουμε σε αυτό για να το κλείσω το θέμα. Δεν χρειάζεται να ανοίξουμε πολύ. Ότι τελικά υπάρχουν συντονιστές σε περιφέρειες. Μας είπατε και τα ονόματα. Αυτό είναι. Κύριε Βακρατζά, να σας αποστείλω τα ονόματα και τα στείλετε στο email του West να τα έχουμε στο αρχείο μας ότι όντως είναι αυτά τα ονόματα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι. Δεν είναι κάτι κρυφό, ούτε κάτι το απόρριτο. Δεν είπα, να το έχουμε για να ξέρουμε. Όποια περιφέρεια κι αν καλέσετε, τα οποία είναι ανιρτημένα και στο διαδίκτυο και παντού και στο οργανόγραμμα των περιφερειών προβλέπεται και παντού, μπορείτε να αναζητήσετε είτε τα σταθερά τηλέφωνα αυτών των περιφερειακών αρχών, είτε τα κινητά των συντονιστών, να επικοινωνήσετε μαζί τους και να επιβεβαιώσετε τα δικά μου λεγόμενα χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα να έρθω και σε άλλα θέματα της Οικονομικής Επιτροπής. Τι άλλες αποφάσεις είχατε, κύριε Αντιπρόεδρε? Τις συνήθεις αποφάσεις που αφορούν και έργα, συνδιοργανώσεις διαφόρων εκδηλώσεων, εκδηλώσεις όπως είναι το μπάσκετ 3x3 για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δαπάνες για συνδιοργάνωση με την αστυνομική διεύθυνση Κοζάνης, δραστηριοτήτων και την περιφερειακή αστυνομική διεύθυνση, ένα πολύ καλό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση σε πρώτη φάση παιδιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια, εκμάθηση του ΚΟΚ και μέτρα κυρίως που έχουν να κάνουν προς την κατεύθυνση της ορθής ενημέρωσης όχι μόνο των παιδιών αλλά και γενικότερα των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλειά μας γενικότερα όλων. Ωραία. Είχαμε επίσης θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την επίσπευση των εργασιών
για τους παρακαμπτήριους δύο δρόμους για την γέφυρα των Σερβίων, η οποία λόγω των γνωστών προβλημάτων πλέον έχει κλείσει και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τους κατοίκους κυρίως της περιοχής των Καμβουνίων και του Δήμου Σερβίων και Βελβενδού. Αυτά τα συνήθη θέματα, αμοιβές δικηγόρων και κυρίως και επίσης κάποιες δαπάνες που γίνονται κατέτος στο πλαίσιο της ενίσχυσης των ιερών μετροπόλεων της περιοχής μας και των φιλοπτώχων ταμείων και σε όλη την περιφέρεια επικειμένων των εορτών του Πάσχα. Πολύ ωραία. Τώρα κύριε Κιωσέ, επειδή είστε περιφερειακός σύμβουλος, πολιτικό πρόσωπο, ένα σχόλιο. Εκλογές 21 Μαΐου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Χρειαζόμαστε η πρώτη εκλογή με αυτοδυναμία ή η πρώτη εκλογή είναι η εκλογή που θα δείξει από ποιον και πώς θα κυβερνηθεί ο τόπος? Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα. Πιστεύω οι πρώτες εκλογές με το ισχύον σύστημα της απλής αναλογικής, κύριε Βακρατζά, θα είναι οι ενδεικτικές για την πρόθεση του λαού. Ναι. Ποιον θέλει ο λαός να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Θέλω να πιστεύω, από ό,τι και εγώ διαβάζω και γνωρίζω και όπως οι περισσότεροι εξ ημών, θα υπάρξουν και δεύτερες εκλογές προς αρχάς Ιουλίου, τέλος Ιουνίου, αρχάς Ιουλίου, διότι εάν όπως γνωρίζετε η διαδικασία είναι, γίνουν οι πρώτες εκλογές, εντολή σχηματισμού στο πρώτο κόμμα, στο δεύτερο, εάν δεν δοθεί δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης, συγκροτείται, λειτουργεί η Βουλή, έστω για μία ημέρα, ορκίζονται, διαλύεται την επομένη, προκυρήσονται οι επόμενες εκλογές που χρήζει μνήμας η αναφορά ότι είναι με την ενισχυμένη αναλογική, με επιδότηση, με μπόνους κάποιων εδρών στο πρώτο κόμμα, και αυτό εξαρτάται από τη διαφορά την οποία θα έχει με το δεύτερο κόμμα, πόσο θα είναι η κλίμακα σε μέγεθος σε διαφορά με το δεύτερο κόμμα, όπως απαραίτητη συνάρτηση που έχει μεγάλη σημασία είναι το πόσα θα είναι τα κόμματα τα οποία θα εισέλθουν στη Βουλή, αλλά και το πόσα τι ποσοστό θα συγκεντρώσουν τα μικρά κόμματα που θα μείνουν εκτός Βουλής. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι οι πρώτες εκλογές θα είναι ενδεικτικές για την πρόθεση του λαού, για το ποιος θέλει να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο, και οι δεύτερες με την ενισχυμένη αναλογική, όπως εν συντομία περιέγραψα προλίγου, θα είναι εκείνες οι οποίες θα καταδείξουν την κυβέρνηση η οποία θα πρέπει να σχηματιστεί για να κυβερνήσει αυτόν τον τόπο. Πάντως κάποιοι μιλάνε για κυβερνήσεις συνεργασίας. Πάντως κάποιοι μιλάνε για κυβερνήσεις συνεργασίας και σήμερα ο κύριος Οικονόμου είπε ότι δεν υπάρχει πολιτική πρώτη ύλη για σταθερές και αποτελεσματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Κύριε Βακρατζά, υπήρξαν και κατά το παρελθόν κυβερνήσεις συνεργασίας και στον τόπο μας και στην Ευρώπη, σε πολλές χώρες, και σήμερα που μιλάμε ακόμη υπάρχουν αυτού του είδους οι κυβερνήσεις. Στις κυβερνήσεις συνεργασίας, ναι, μεν είναι το θετικό ότι μπορεί να υπάρχουν περισσότερα του ενός κόμματα που δημιουργούν αυτή τη δυναμική για να κυβερνηθεί ο τόπος, αλλά θα υπάρχουν και ασφαλώς διαφωνίες σε αρκετές και σοβαρές θέσεις και απόψεις. Θα υπάρξουν δυσχέρειες. Βιώσαμε κατά το παρελθόν από κυβερνήσεις συνεργασίας, όπως ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, η Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ το 2012 μέχρι το 2014, και ενθυμίστε όλοι ότι υπάρχουν ενδογενή προβλήματα από αυτές τις συνεργασίες. Νομίζω ότι πιο σωστό θα έπρεπε να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Βέβαια αυτό θα το κρίνει ο λαός με την ψήφο του. Το μόνο που επιτρέψτε μου να επισημάνω εγώ, νομίζω είναι κέραιο για την πατρίδα μας και στην παρούσα συγκυρία, μετά από όλα αυτά, που μετά από μια μεγάλη παρατεταμένη οικονομική κρίση που βιώσαμε σχεδόν για μια δεκαετία περίπου και πλέον, σχεδόν 12 χρόνια, μετά από έναν πόλεμο ενός έτους που διαρκεί με συνέπειες και στην οικονομία αλλά και στην ενέργεια, το μόνο που θα πρέπει να γίνει, να υπάρξει κυβέρνηση, να πάει η χώρα μας μπροστά, και το χειρότερο που θα μπορούσαμε να δεχτούμε ως σενάριο, να υπάρξει ακυβερνησία, να υπάρξουν παλιδρομήσεις, να υπάρξουν υπηρεσιακές κυβερνήσεις με βάθος χρόνου, διότι εκ των πραγμάτων υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες αντικειμενικές δυσκολίες που αυτού του είδους οι υπηρεσιακές κυβερνήσεις ή κυβερνήσεις εφήμερες δεν μπορούν να βάλουν τα προβλήματα της χώρας σε σωστή βάση επίλυσης αυτών. Ωραία. Να έρθω λίγο στην αυτοδιοίκηση. Δεν έχω πολύ χρόνο. Να θέσω δύο ερωτήματα έτσι γρήγορα. Τι βλέπετε στην περιφέρεια? Θα είστε και πάλι υποψήφιος με τον κύριο Κασαπίδη? Δεν έχετε σκοπό να ασχοληθείτε με την αυτοδιοίκηση το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Κιωσέ? Είναι μια ερώτηση που μου την κάνατε πολλά, κύριε Βακαρτζάκη. Εντάξει, περνάει ο καιρός τώρα όμως.
Ο καιρός περνάει. Μαζεύονται ταυτότητες και υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις υποψήφιοι. Δεν ξέρω. Εμένα προς το παρόν την ταυτότητα δεν μου τη ζήτησε κανείς. Μάλιστα. Δήλωση δεν υπέγραψα καμία, κύριε Βακρατζά, και επιτρέψτε μου να πω για μια φορά ακόμη ότι με την καθημερινή μου παρουσία στα αυτοδιοικητικά δρόμενα της περιφέρειάς μας και κυρίως της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, συνεχίζω να τιμώ την ψήφο των συμπατριωτών μου, των συγχωριανών μου, των συνδημοτών μου του Δήμου Αμιντέου, αλλά και όλων των συμπατριωτών μου της ΠΕ Φλόρινας. Και όπως είχα πει και την άλλη φορά, νομίζω ότι ο καταλύτης και για τις εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση πρώτου αλλά και δευτέρου βαθμού θα είναι οι εθνικές εκλογές. Μάλιστα. Εύλογα προηγούνται, ήδη συγκεκριμενοποιήθηκε η ημερομηνία διεξαγωγής των εθνικών εκλογών, έστω και με δεύτερες εκλογές αρχές καλοκαιριού τον μήνα Ιούλιο, πιστεύω τέλος Ιουλίου ή μέσα καλοκαιριού να υπάρξει μια ισχυρή κυβέρνηση για τον τόπο μας, για να μπορέσει η πατρίδα μας να πορευτεί μπροστά. Να μην ξεχνάμε ότι έρχεται ο τουρισμός που αυτή τη στιγμή αποτελεί και την αυαρχίδα της οικονομίας μας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δουν σε επίπεδο πολιτικό και κυβερνητικό αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με γνώμονα το καλό της πατρίδος μας, και πιστεύω ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις ακολουθούν οι αυτοδιοικητικές εκλογές τόσο στους Δήμους όσο και στην Περιφέρεια, που πολλά θα έχουν επηρεαστεί άμεσα και έμεσα από τις εθνικές εκλογές. Και επειδή μιλήσαμε για τους Δήμους, να έρθω και στον ιδιαίτερο έτσι Δήμο σας εκεί. Έχετε πει και δεν ξέρω τώρα αν επιμένετε ότι δεν σας ενδιαφέρει ο Δήμος Αμιντέου να είστε υποψήφιος δήμαρχος. Εκεί έχουμε ακούσει δύο ονόματα. Γιάννης Λιάσης, αντιπρόεδρος του Περιφερειακού, και Νίκος Παπαχρήστου. Αλλά ακούγεται τώρα τελευταία και έντονα και πάλι το όνομα του πρώην υποψήφιου δημάρχου το 19 και νυν προέδρου της ΕΑΣ, της ΑΣΕΠΑ, του κυρίου Γιαννιτσόπουλου. Αυτή είναι η κατάσταση εκεί στο Αμίντεο. Να δούμε Λιάση Παπαχρήστου Γιαννιτσόπουλου, Λιάση Παπαχρήστου, να δούμε το όνομα του Γιάννη και ΟΣΕ μέσα ή άλλα ονόματα. Ένα σχόλιο θα θέλω για να κλείσουμε με αυτό. Τι γίνεται στο Δήμο Αμιντέου? Το δικό μου όνομα δεν θα είναι στα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων, κύριε Βακρατζά. Σας το είχα πει και την άλλη φορά. Είναι συνειδητή η απόφασή μου μετά από μια ώριμη σκέψη. Και τώρα προς το παρόν. Επειδή ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Βιτάκης, ο νυν δήμαρχος, έχει πει ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Τελείωσε το θέμα ότι δεν θα είναι υποψήφιος. Έχει κάνει επίσημη δήλωση. Άρα αυτή τη στιγμή θα δούμε Λιάση Παπαχρήστου Γιαννιτσόπουλου μόνο. Ή Λιάση Παπαχρήστου, τι θα δούμε εκεί, κύριε Κιωσέ? Από ό,τι γνωρίζω και εγώ συζητώντας με φίλους και ανεπίσημες κουβέντες και από τους ίδιους τους υποψηφίους, γιατί και με τον κύριο Λιάση έχω μια άριστη συναδελφική σχέση στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ανακοίνωσε πρώτος εδώ και αρκετό καιρό, αλλά και με τον κύριο Νίκο Παπαχρήστου, είμαστε συμμαθητές από τα γυμνασιακά χρόνια, φίλοι, συνάδελφοι και στο στρατό επί σειρά ετών. Και οι δύο είναι εξαιρετικοί αξιόλογοι. Ο καθένας θα κάνει τη δική του προσπάθεια, που πιστεύω ήδη ξεκίνησαν τον κατηρτισμό των ψηφοδελτίων αναζητώντας υποψηφίους. Για τον κύριο Γιαννιτσόπουλο το άκουσα και εγώ τώρα τελευταία. Δεν γνωρίζω επακριβώς εάν έχει κάποια τέτοια πρόθεση. Δεν τον συνάντησα, δεν τον είδα. Ωραία. Δεν γνωρίζω κάτι. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι και ένας εκ των συνδυασμών που θα προκύψει είναι και από τη λαϊκή συσπήρωση. Είναι η λαϊκή συσπήρωση που κατεβαίνει από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για να είναι έχοντας καταγράψει τη δική της δύναμη και δίνοντας τη δική της δυναμική πάντα σε όλα τα επίπεδα, είτε πρώτου είτε δευτέρου βαθμού. Εσείς λέτε πάντως ότι ο νόμος αυτός λίγο σφίγγει τους υποψηφίους, γιατί θέλουν πολλά ονόματα. Και μην ξεχνάμε το 19, είχαμε υποψήφιο τον κύριο Μπιτάκη, τον κύριο Θοδωρίδη, τον πρώην δημαρχό, τον κύριο Γιαννιτσόπουλο, τον κύριο Γρομπανόπουλο και τη Λαϊκή Ξεσπήρωση. Και μην ξεχνάμε ότι τα τοπικά συμβούλια ήταν ανεξάρτητα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα. Και αυτό ίσως δημιουργεί και τεράστια ζητήματα σε έναν υποψήφιο να βρει κόσμο. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Βακρατζά. Θα συμφωνήσω ακριβώς εγώ αυτό το σχόλιο θα ήθελα να κάνω, ότι πλέον η υπαγωγή των υποψηφίων για τα τοπικά συμβούλια των τοπικών κοινοτήτων υπό το ψηφοδέλτιο κάποιου δημάρχου είναι δεσμευτικό, απαιτεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό, και ως εκ τούτου χαρακτηριστικά θα πρέπει να πούμε παράδειγμα για το Δήμο Αμιντέου ότι ξεκινάμε από κατά μίνιμουμ αριθμό 180 υποψηφίων και μπορεί να ξεπεράσει μέχρι και τους 200. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι και εύκολο να δημιουργηθεί μια μεγάλη ομάδα αυτού του αριθμού ατόμων υποψηφίων και με τα όποια προβλήματα μπορούν να υπάρξουν. Μάλιστα.
Εύχομαι οι επιλογές και των δημάρχων και όλων να είναι οι καλύτερες για το καλό του Δήμου μας. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα τα δούμε όλα μετά τις βουλευτικές και θα δούμε να έχουμε περισσότερες και επίσημες σίγουρες ανακοινώσεις. Σας ευχαριστώ, κύριε Μακρατζά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.